Στο Ηράκλειο είναι μέσα στους τρεις φινάλιστ μαζί με δύο ισπανικές πόλεις για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αστικής Οδικής Ασφάλειας 2020, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, υποψηφιότητα η οποία συνοδεύεται από σχετικό βίντεο. Στο οποίο αναδεικνύονται ορισμένα έργα των τελευταίων ετών που προάγουν τη βιώσιμη κινητικότητα αλλά και την οδική ασφάλεια. Εμπεριέχεται μέσα ο Καράβολας από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, το Πάρκο Γεωργιάδη, τα ενετικά τείχη, ο κόμβος στην Οάση, τα ηλεκτροκίνητα mini bus, και έτσι εμφανίζεται το Ηράκλειο να εξυγχρονίζεται, να αποκτά ένα αέρα πιο ευρωπαϊκό. Ο Γιάννης Αναστασάκης αναφέρθηκε στην αναγνώριση των προσπαθειών του Δήμου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια σε θεσμικές ρυθμίσεις, όπως τη μείωση του ορίου ταχύτητα στην Παλιά Πόλη αλλά και στην Αλικαρνασσό στα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουμε μελετήσει και έχουμε εφαρμόσει οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση γύρω από δεκάδες σχολεία της πόλης. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γιατί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζεται η σπουδαία δουλειά βάσης που ήδη έχει γίνει και τα πρώτα δείγματα γραφής που είναι σαφή και συγκεκριμένα. Έτσι, μαζί με άλλες δύο ισπανικές πόλεις, το Ηράκλειο είναι στις τρεις φιναλίστ για το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Αστικής Οδικής Ασφάλειας. Όπως έκρινε η Επιτροπή Αξιολόγησης, το Ηράκλειο έχει κάνει σημαντικά βήματα βελτίωσης της αστικής οδικής ασφάλειας, όπως η αλλαγή του ορίου ταχύτητας, η προσθήκη δεκάδων νέων διαβάσεων πεζών, η βελτίωση δεκάδων νέων ραμπών για αμαία, η διαμόρφωση νέων κόμβων με ειδική μέρημνα για τους πεζούς και όχι μόνο. Έχουμε αναβαθμίσει κατά πολύ τις δυνατότητες πρόσβασης στο ιστορικό κέντρο, στο κομμάτι των αμαία. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί σε μια πόλη που δεν ήταν καθόλου φιλική για τα εμποδιζόμενα άτομα, ήδη έχουμε να παρουσιάσουμε πάνω από 300 ράμπες ανακατασκευασμένες ή καινούργιες σε πεζοδρόμια. Παράλληλα, ο Γιάννης Αναστασάκης αναφέρθηκε στις σημαντικές παρεμβάσεις που θα τρέξουν στο πλαίσιο του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Με πεζοδρομήσεις και με μελέτη 11 οδών εκτός των τυχών που θα συνδεθούν με υφιστάμενες αναπλάσεις, ταυτόχρονα μαζί με την τροχέα και την αστυνομική διεύθυνση. Έχουμε προσδιορίσει όλα τα κρίσιμα σημεία που ανέρχονται περίπου σε 70, στα οποία υπάρχει ανάγκη παρεμβάσεων για να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια.